Λίγη σήμερα η παράταση που έλαβαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην πλατφόρμα My Thermancy. Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 80 έως 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Επίσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χειρίας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή ενδιαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή για τις αιτήσεις. Μέχρι σήμερα μπορεί ο κάθε καταναλωτής να κάνει αίτηση ηλεκτρονικά ή ο λογιστής του ή ο ίδιος και να μπορέσει να πάρει το επίδομα θέρμανσης μέχρι τέλος του Γενάρη. Θα υπάρξει βέβαια παράταση στην ημερομηνία των αιτήσεων, δηλαδή θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει την αίτηση και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, απλά αυτά τα λεφτά της επιδότησης θα τα πάρει τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε πρέπει να επιστρέψουν οι καταναλωτές, να κάνουν τις αιτήσεις, να πάρουν τα λεφτά μέχρι τέλος του Γενάρη. Εν τω μεταξύ, μειωμένη είναι η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης στα Χανιά λόγω των καλών καιρικών συνθήκων όλο το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Χανίων, Γιάννη Δρακακάκη. Μέχρι στιγμής ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός εδώ στα Χανιά. Τώρα, τουλάχιστον ένα μήνα έχουμε καλοκαιρία. Οι καταναλώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μειωμένες, διότι μην ξεχνάμε ότι ο κάθε καταναλωτής είχε βάλει πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι το μήνα Μάιο πέρυσι που είχε δοθεί η παράταση, οπότε έχουν αποθέματα τα νοικοκυριά, δεν έχει έρθει ακόμα ο χειμώνας σοβαρής, οπότε υπάρχει ακόμα πετρέλαιο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυξημένη την τελευταία εβδομάδα και κυμαίνεται από 87 έως 93 λεπτά το λίτρο. Οι τιμές τώρα αυτή την εβδομάδα βλέπουμε και υπάρχει αύξηση των τιμών, διότι βλέπουμε μια ανωδική πορεία του βαρελιού διεθνώς. Οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα κυμαίνονται από 87 έως 93 λεπτά το λίτρο, δηλαδή από 870 έως 930 ευρώ τόνος.